Στο θέμα της πανδημίας τώρα, αυξάνονται καθημερινά οι νοσηλίες ασθενών με κορονοϊό, αλλά και οι αεροδιακομιδές με ειδικές κάψουλες από τα νησιά. Τα νησιά είναι γεμάτα με κόσμο και πλέον οι αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ είναι καθημερινό φαινόμενο. Μόνο χθες μεταφέρθηκαν μέσα στις ειδικές κάψουλες δύο ασθενείς από την Πάρο και ένας από τη Μύκονο σε νοσοκομεία της Αθήνας. Την ίδια ώρα μια ακόμα επιχείρηση ήταν σε εξέλιξη, αυτή τη φορά από τη Μήλο στο νοσοκομείο της Σύρου. Τρεις με πέντε αεροδιακομιδές ασθενών με κορονοϊό γίνονται κάθε 24ωρο τις τελευταίες ημέρες. Οι νοσηλίες σε όλη τη χώρα αυξάνονται κατά 25% τη μέρα, 150 με 160 νέες εισαγωγές και εκτιμάται ότι έως τις αρχές Αυγούστου θα φτάσουν τις 300. Οι νεαροί γύρισαν από τις διακοπές τους, ήρθαν μες στα σπίτια τους και άρχισαν να κολλάνε και να μολύνουν τους μπαμπάδες, τους μαμάδες της ανεμβολίας τους και τους παππούδες με τις γιαγιάδες της ανεμβολίας τους. 2.472 κρούσματα ανακοινώθηκαν σήμερα με ρεκόρ τεστ καθώς ξεπέρασαν τις 95.000. 985 κρούσματα είναι στην Αττική και 245 στη Θεσσαλονίκη. 133 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ καταγράφηκαν 8 θάνατοι και 178 νέες νοσηλίες. Η προφύλαξη των εμβολίων, όχι από την νόσηση που είπαμε ότι μπορεί ένα ποσοστό να νοσήσει, αλλά από τη βαριά νόσηση, διασωληνωμένος και θάνατο, είναι εξαιρετικά υψηλή, σχεδόν 99% προφύλαξη. Η Real News της Κυριακής αποκαλύπτει το σχέδιο που συζητάει η κυβέρνηση για τους εργαζόμενους στην εστίαση. Ο εμβολιασμός θα είναι προϋπόθεση για να πάρουν οι εργαζόμενοι σε καφέ, εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης τη χορήγηση του πιστοποιητικού υγείας που απαιτείται για να δουλέψουν στον κλάδο της εστίασης. Την ίδια ώρα, ηχηρό μήνυμα για τον εμβολιασμό έστειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο αποκατάστασης της δημοκρατίας. Στον 21ο αιώνα δεν επιτρέπεται η αμφισβήτηση της επιστήμης και τα δεδομένα δισεκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν ήδη αποδείξει την ασφάλεια των εμβολίων. Όταν λοιπόν οι ειδικοί προειδοποιούν πως ο κορονοϊός χτυπά πλέον μόνο τους ανεμβολίαστους, δεν υπάρχει χώρος για διπρόσωπες τοποθετήσεις. Η φημολογία δεν είναι ιδεολογία και οι ψεύτικοι φόβοι ανήκουν σε ψεύτικους κόσμους. Άρνηση στο εμβόλιο, συνεπώς, σημαίνει άρνηση στην υγεία και στην πρόοδο των πολιτών. Απάντηση στις διάφορες ακραίες θεωρίες που διακινούνται για τα εμβόλια δίνει ο πρίτανης του ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος. Δεν μπορούν να αλλάξουν τα γονιδιά μας και ενδεμένου στο σώμα μας για περισσότερο από μερικές ημέρες. Υπάρχουν πολλές διαστρεβλώσεις σχετικά με το μηχανισμό δράσης από άτομα και οργανώσεις που δεν έχουν σχέση με την επιστήμη, ονομάζουν τα εμβόλια ως γονιδιακή θεραπεία, υποστηρίζουν ότι δεν είναι πραγματικά εμβόλια και ότι προκαλούν την παραγωγή τοξίνης από τον οργανισμό. Ο Αύγουστος θεωρείται καθοριστικός μήνας τόσο για την εξέλιξη της πανδημίας όσο και για το τείχος της ανοσίας που θα χτιστεί.